Όταν ήμουν περίπου 9-10 χρονών, όταν είχα δει πρώτη φορά από κοντά έναν ανάπηρο παραολυμπιονίκη, τον Κωνσταντίνο το Φίκα, όταν είχε έρθει για να κάνει μία διάλεξη στη Λαμία, στο κολυμπητήριο της Λαμίας, όταν εγώ ήμουν τότε μικρό παιδάκι και είχα ξεκινήσει να κολυμπάω, είχα εντυπωσιαστεί τότε από το πόσο γρήγορος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με ένα μόνο χέρι μέσα στο νερό. Επόμενη επαφή που είχα ήταν με συναθλητή μου, όταν ήταν συναθλητής μου ο Δημοσθένης, ο Μιχαλητζάκης, με τον οποίο προπονούμασταν μαζί. Από μικρό παιδί που τον γνώριζα, που είχε το πρόβλημα με την αναπηρία του στο χέρι με ευτική παράλυση. Και μετά από κάποια χρόνια γνώρισα και τον Δημήτρη, ο οποίος στην αρχή, από τις πρώτες μέρες που μπήκε στο νερό, ήμουνα εκεί πέρα δίπλα να τον βοηθήσω να μπει, να βγει από το νερό. Πρώτη με επαφή με βαριά αναπηρία ήταν με τον Δημήτρη. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή οι πρώτες στιγμές ήταν λίγο άβολες. Δεν ξέρεις πώς να πιάσεις τον άλλον για να τον μεταφέρεις μέσα στο νερό. Πού μπορεί να πονάει, πού μπορεί να είναι ευαίσθητο, τα κοκάλα του, η ανατομία του. Οπότε εντάξει, στην αρχή είναι λίγο άβολα. Μετά όμως μαθαίνεις τον άλλον. Ο Δημήτρης βοήθησε πάρα πολύ στο να με κατευθύνει εμένα, να κατευθύνει γενικότερα όποιον τον βοηθούσε, στο πώς θα τον πιάσουμε να τον σηκώσουμε, πώς θα τον βάλουμε στο νερό, πού χρειάζεται προσοχή, πού δεν χρειάζεται. Δηλαδή, μας βοήθησε πολύ να μας κατευθύνει σε αυτό το κομμάτι, και το μαθαίνεις και εσύ ο ίδιος. Δηλαδή, ξέρεις πλέον από ένα σημείο και μετά, ξέρεις που είναι πιο ευαίσθητος, που πονάει περισσότερο ή που υπάρχει κίνδυνος περισσότερος. Ένα άτομο που έχει αναπηρία δεν έχει κάτι λιγότερο σε επικοινωνιακό κομμάτι από έναν αρτιμελή. Πράγμα το οποίο, όσο και να μην το παραδεχόμαστε, όλη η κοινωνία, υπάρχει μια προκατάληψη στο μυαλό μας, ότι τους θεωρούμε κάτι διαφορετικό. Καλό θα ήταν ο καθένας μας να έχει την ευκαιρία να γνωρίσει κάποιον ανάπηρο, για να δει ότι όντως, αλλά να το γνωρίσει, να έχει 2-3 επαφές παραπάνω μαζί του, για να δει ότι δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς και μπορεί να επικοινωνήσει το ίδιο ακριβώς με εμάς, κάνει τα ίδια πράγματα με εμάς. Το μόνο που χρειάζεται απλά είναι κάποια βοήθεια ενδεχομένως στη μετακίνησή του, μία κατανόηση παραπάνω από εμάς, και αυτό είναι όλο. Πράγμα το οποίο μπορεί να το χρειαστούμε και εμείς οι αρτιμελείς άνθρωποι σε μία πιο δύσκολη στιγμή μας, όπως όταν είμαστε άρρωστοι. Δεν μπορούμε να σηκωνόμαστε από το κρεβάτι μας, έρχονται οι γύρω συνάνθρωποι μας και μας βοηθάνε. Το ίδιο πράγμα, και σύν ότι ο ανάπηρος έχει φροντίσει να προσαρμόσει τη ζωή του και την καθημερινότητά του σύμφωνα με τις δυνατότητές του, οπότε δεν είναι πολλές αυτές οι φορές που ζητάει την βοήθειά σου, που ζητεί βοήθεια από έναν αρτιμελή. Οπότε δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Αλλά αυτό το συνειδητοποιείς μόνο όταν έχεις την επαφή. Όση παιδεία και να έχεις πάρει από το σπίτι σου ή από τον περίγυρό σου, αν δεν το γνωρίσεις, θα υπάρχει πάντα αυτή η προκατάληψη ότι ο ανάπηρος μπορεί και να είναι κάτι διαφορετικό. Σεβαστό το να μην... Αν κάποιος δεν θέλει να έχει κάποια παραπάνω επαφή με έναν ανάπηρο, είναι σεβαστό. Μέχρι όμως το σημείο που δεν κάνει δύσκολη τη ζωή ενός ανάπηρου. Και για να γίνω σαφής, δεν είναι ανάγκη όλος ο κόσμος να κάνει φιλίες με κάποιον ανάπηρο ή να έχει μία επαφή παραπάνω με έναν ανάπηρο, για να πούμε ότι είναι εκπαιδευμένος σωστά, σαν οντότητα. Αλλά αν δεν του λείπουν στοιχεία βασικά παιδείας, όπως το να μην παρκάρει το αυτοκίνητό του στη ράμπα, να μην παρεμποδίσει τον ανάπηρο, να μην του δυσκολέψει τη ζωή γενικότερα, τότε είναι σεβαστή κάθε άποψη. Είναι σεβαστό το να μην θέλει κάποιος να κάνει παρέα με κάποιον ανάπηρο, αλλά μέχρι το σημείο που δεν τον ενοχλεί και δεν του κάνει τη ζωή πιο δύσκολη. Πιο ασφαλή συμβουλή
που θα έδινα σε κάποιον που ξεκινάει την επαφή του με κάποιον ανάπηρο, είτε επαγγελματικά, είτε φιλικά, είτε εθελοντικά, οποιαδήποτε και να είναι αυτή η επαφή του, είναι να έχει μία δόση χιούμορ προς τον ανάπηρο, εννοώ, τόση όση μπορεί να δεχτεί και εκείνος. Γιατί νομίζω ότι οι ανάπηροι γενικότερα, βάσει της φύσης τους, της καθημερινότητάς τους, που είναι εκ των πραγμάτων πιο δύσκολοι από ενός αρτιμελή, ζουν σε μια πιο... Η ψυχολογία τους μπορεί μερικές φορές να είναι λίγο πιο πεσμένη γενικότερα εκ των πραγμάτων, γιατί ο κόσμος είναι πλασμένος καλός ή κακός για τους αρτιμελείς. Πολλές φορές παραλείπουμε να κάνουμε ράμπες, παραλείπουμε να είναι προσβάσιμοι οι δρόμοι, και βοηθάει και, και στο να σπάσει ο πάγος που λέμε κάθε φορά, και από την άποψη, δηλαδή και τη δικιά σου την ψυχολογία βοηθάει κάνοντας χιούμορ, αλλά και του ανάπηρου. Βέβαια, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι, άλλος δέχεται λίγο περισσότερο το χιούμορ, άλλος λίγο λιγότερο, στο σημείο που δεν θα σε παρεξηγήσει ο άλλος. Μέχρι εκείνο το σημείο μπορείς να κάνεις, και φυσικά να δεις αν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πρέπει να ενημερωθείς και καταλήλως για το τι ανάγκες και τι ιδιαιτερότητες έχει η εκάστοτε αναπηρία. Άλλος μπορεί να κουνήσει τα πόδια του, να έχει όμως από τον κορμό και πάνω να είναι αρτιμελής 100%. Άλλος μπορεί να έχει απλά μια δυσκολία στο χέρι του. Άλλος μπορεί να έχει δυσκολία στην κίνησή του, αλλά να περπατάει κανονικά απλά με μια δυσκολία. Κάθε μια αναπηρία χρειάζεται και κάποιες άλλες βοήθειες από σένα. Δεν χρειάζεται να δώσεις παραπάνω βοήθειες, ούτε παρακάτω. Χρειάζεται να δώσεις τόσο όσο χρειάζεται ο άλλος. Αν σκύψεις πάνω στο πρόβλημα του αλλουνού και φροντίσεις να ενημερωθείς, νομίζω δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα με την επαφή του μαζί του. Η πρώτη μου επαφή με την αναπηρία ήταν σίγουρα σοκαριστική, όπως τον κάθε άνθρωπο. Το να βλέπεις ένα κομμένο χέρι δεν είναι μια συνηθισμένη εικόνα. Βέβαια, φορά με τη φορά αρχίζεις, συνηθίζεις, το φιλοσοφείς. Κατανοείς ότι αυτό προήρθε από ένα ατύχημα, από μια λάθος, μια ανομαλία στη γέννηση για την εκάστοτε αναπηρία. Οπότε αρχίζεις το φιλοσοφείς λίγο καλύτερα και το καταρρύπτεις στο μυαλό σου σαν κάτι το σοκαριστικό και το συνηθίζεις. Νομίζω ότι όλη μου επαφή με την αναπηρία, και το που δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η επαφή με την αναπηρία, αλλά από αυτή τη λίγη εμπειρία που έχω, νομίζω ότι με έχει κάνει καλύτερο σαν άνθρωπο, με έχει βοηθήσει να σκέφτομαι τα πράγματα λίγο πιο απλά, λίγο πιο απλά από τη μία, και από την άλλη λίγο πιο σφαιρικά, ότι κάτι που εγώ το θεωρώ αυτονόητο για κάποιον μπορεί να μην είναι. Οπότε θα πρέπει να προνοήσω κι εγώ για αυτόν και να τον βοηθήσω, να μην τον παρεμποδίσω από την φυσιολογική του, από την κανονικότητα της ζωής του. Έχω διδαχτεί πολλά από την ανασχόληση με την αναπηρία. Αυτό που το πιο έντονο που έχω διδαχτεί είναι ότι δεν πρέπει να τα παραδάμε ποτέ. Αυτό μας διδάσκουν πολλοί ανάπηροι, αυτό μας περνάνε με τη στάση ζωής τους, και ότι τίποτα δεν είναι δύσκολο, εφόσον μπορεί να το κάνει κάποιος ο οποίος έχει μια δυσκολία παραπάνω από μένα, γιατί αν μπορώ να το κάνω κι εγώ. Πρέπει να υφίσταται, γιατί διαχωρίζει στην ουσία το ότι, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του ανάπηρου και του αρτιμελή, απ' την άλλη όμως πρέπει να υπάρχει αυτός ο όρος, ώστε να βοηθούμε να γίνει πιο εύκολη η ζωή του ανάπηρου στην καθημερινότητα, όπως είναι στο δρόμο. Θα πρέπει να υπάρχουν οι πινακίδες που επισημαίνουν ότι είναι θέση παρκαρίσματος για ανάπηρο, ότι είναι διάβαση αναπήρου, ότι είναι ράμπα αναπήρου.
πρέπει να υπάρχει αυτός ο όρος, φυσικά και πρέπει να υπάρχει. Τώρα τελευταία νομίζω ότι έχει αρχίσει και υπάρχει μια ευαισθητοποίηση στην κοινωνία. Σίγουρα η παιδεία μας είναι ακόμα πολύ πίσω σαν κοινωνία ως προς τα άτομα με αναπηρία. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με παλαιότερα, με τις παλαιότερες εποχές, πριν ας πούμε από 50 χρόνια, που αν κάποιος ήταν ανάπηρος δεν τολμούσε καν να βγει στο δρόμο και αν έβγαινε ήταν δακτυλοδεικτούμενος. Πλέον νομίζω ότι, ότι βαδίζουμε σε καλό δρόμο, έχουμε όμως πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Σίγουρα η κάθε λάθος συμπεριφορά και η κάθε λάθος αντιμετώπιση προς έναν ανάπηρο διαφέρει και υπάρχει μία κλίμακα. Αν κάποιος ας πούμε χλεβάσει ή ενοχλήσει ή απευθύνει ρατσιστικά σχόλια σε έναν ανάπηρο, σίγουρα η αντίδρασή μου δεν θα είναι τόσο ήρεμη όσο αυτή τη στιγμή ο ήρεμος είμαι που κάθομαι στην καρέκλα. Αν τώρα κάποιος, αυτή η λάθος αντιμετώπιση του είναι ότι οι ανάπηροι ας πούμε, δεν θα έπρεπε να έχουν ίσα δικαιώματα ή εν πάση περιπτώσει δηλαδή η φιλοσοφία του είναι διαφορετική από τη δική μου, θα καθίσω να συζητήσω τον τρόπο που τα βλέπω εγώ. Άμα είναι λίγο ανοιχτό μυαλός και μπορέσω να το περάσω, έχει καλώς. Αν είναι κλειστό μυαλός, δυστυχώς θα σταματήσω εκεί. Κανονικά θα έπρεπε να είναι υπεύθυνη στο σχολείο. Υπεύθυνη θα έπρεπε να είναι δηλαδή η παιδεία μας. Από το σχολείο ξεκινάνε όλα. Όπως όταν πηγαίναμε πρώτη δημοτικού, μας έμαθαν ότι στο πράσινο το ανθρωπάκι περνάμε τον δρόμο, στο κόκκινο το ανθρωπάκι σταματάμε. Έτσι με ένα πολύ απλό μάθημα, μια πολύ απλή διάλεξη θα μπορούσαν να μας κάνουν, που τώρα βέβαια τελευταία γίνονται, έχω τουλάχιστον από όσο παρακολουθώ τα πράγματα στα σχολεία γίνονται. Έτσι θα πρέπει να γίνεται λοιπόν μια απλή ενημέρωση ότι ξέρετε κάτι, δεν είναι όλοι που μπορούν να περπατάνε στα δυο τους πόδια και να χρησιμοποιούν και τα δυο τους χέρια. Είναι και κάποιοι που γεννιούνται με κάποια προβλήματα ή που τα αποκτούν στην πορεία της ζωής τους. Και μπορεί να είναι και ο καθένας από εμάς να γίνει έτσι. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια περισσότερη ευαισθητοποίηση σε εκείνο το κομμάτι, στις εκπαίδευσεις αλλιώς. Αν εξαιρέσουμε την εκπαίδευση, ο μόνος τρόπος που μπορεί να αποκτήσει κάποιος μια γνώση παραπάνω είναι μέσω του εθελοντισμού. Δεν μου προκαλούν, οι παγκόσμιες μέρες αναπηρίας δεν μου προκαλούν κάτι το τόσο ιδιαίτερο. Από την άποψη ότι από την άποψη του τρόπου που θα γίνει αυτή η παγκόσμια μέρα, αν σε αυτή την παγκόσμια μέρα αναπηρίας γίνει σχετική ενημέρωση προς τα παιδιά κυρίως που απευθύνεται, γιατί αυτοί θα είναι οι μελλοντικοί ενήλικες που θα είναι που θα ζουν σε αυτόν τον κόσμο και η διαπαιδαγώγησή τους είναι αυτή τη στιγμή που είναι παιδιά. Αν υπάρχει λοιπόν σωστή ενημέρωση σε αυτό το κομμάτι, τότε καλό είναι να γίνεται και καλό είναι όμως να μην γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο. Καλό θα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αναπηρίας να είναι μία απαρχή για κάτι περισσότερο. Αν είναι να μένουμε μόνο σε αυτό, στη μία μέρα το χρόνο, τότε είμαι αντίθετος. Είναι ωραίο να γίνονται τέτοιες κινήσεις και να προβάλλεται γενικότερα το θέμα και προς τον υπόλοιπο κόσμο, τον απλό κόσμο που δεν έχει την ευκαιρία να έχει μία επαφή με την αναπηρία, να μπορέσει να δει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Είναι αλλιώς να μιλάει ένας ανάπηρος για την αναπηρία του και αλλιώς να μιλάει ένας αρτιμελής για την αναπηρία που υπάρχει. Ο ανάπηρος αν θα μιλήσει και θα πει ότι παιδιά δείτε με, είμαι φυσιολογικός, δεν έχει την ίδια απήχηση με το να το πω εγώ που είμαι αρτιμελής
Ότι παιδιά δεν είναι κάτι το τόσο φοβερό να είναι κάποιος ανάπηρος. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του, μπορείς να γελάσεις μαζί του, να ανταλλάξεις απόψεις, να κάνεις τα ίδια πράγματα, να πας στη θάλασσα μαζί του, να κολυμπήσεις, να παίξεις. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Αλλά πρέπει να έχει υπάρξει, ας πούμε, και κάποια επαφή. Αλλιώς κάποιος που δεν είχε ποτέ επαφή, είναι λίγο δύσκολο να το δεχτεί και να το φιλοσοφήσει.